Πείτε μου λίγο, λίγα λόγια για τον Λιμανάκη αυτό, για την ιστορία του. Πώς ξεκίνησε? Το κάποτε νοικιάζε τις βάρκες. Ναι. Τον λέγανε Παύλο, τον άλλον Λεφτάνο. Πώς τον λέγανε τον άλλον, Περικλή. Ήταν δύο συνέτεροι και νοικιάζανε βάρκες. Ναι. Και μπαίνε μέσα και ψαρεύανε. Πέθανε ο ένας. Τα αφήνει στον άλλον. Τα αφήνει στον άλλον. Ναι. Πεθαίνει και ο άλλος. Τα αφήνει στον Μεχάλη. Πεθαίνει και ο Μεχάλης. Καλά, ήταν καθαρά δραστηριότητα ιδιωτική αυτή, δεν ήταν σύλλογο εδώ. Πώς ήταν νόμιμο αυτό, ήταν παλιά κολυμπητήριο. Ναι. Παλιά, πολύ παλιά, πριν 50 χρόνια. Το κολυμπητήριο που υπήρχε στην Αθήνα, αυτό ήταν. Ανοιχτή θαλάσση. Ναι. Και μετά το κάνει αυτό σε αυτή τη δουλειά. Κάνει εδώ για τις βάρκες και από εκεί η βάρκα έβγαινε από εκεί. Από εκεί που έχει συμφωνία, όλο εκεί. Το θυμάμαι γιατί και εγώ ντόπιο είμαι. Μόλωσε τώρα, θα έβγαλε χαλίγια και την έκλεισε εντελώς. Οπότε... Δεν υπάρχει και πρόσβαση πια να βγει. Δεν υπάρχει ελπίδα να ανοίξει, έτσι. Ούτε δεν ενδιαφέρεται κανένα. Δεν δίνει κανένα λεφτά, ούτε ο δημόσιο αφήνει. Εδώ ήρθε ένα καφέ και τον πήρανε μέσα ο Ζούμπιλο. Τον πήγανε αυτόφορο. Ναι, γιατί υποτίθεται ότι πάνε να επέμβει στην παραλία. Ναι. Χωρίς άδεια. Ναι. Είχε... Κάποιο πονηρό πήρε τηλέφωνο και ήρθαμε για του κουβαλιάσαν του ανθρώπου. Πόσα χρόνια είναι κλειστό αυτό? Πριν τρία χρόνια. Τρία χρόνια. Από την καιρό πέθανε ο Μιχάλης που είχε τις βάρκες. Τελευταίος. Και τι έκανε εκείνος, άνοιγε, κράταγε το άνοιγμα. Απομένως. Παίρνει την τσέπη, το έφερνε μηχάνημα και άνοιγε εκεί που είναι η απέμπιση κίτρινη. Ναι, ναι. Το θυμάμαι το. Και από εκεί βγαίνανε οι βάρκες και πήγαν μέσα για ψάρεμα. Για βόλτα. Εδώ τον τοίχο, δηλαδή την περίφραξη, θα μου πει και ήταν κολυμπητήριο. Αυτά ήταν κολυμπητήριο χρόνια πολλά. Και μετά έγινε με τις βάρκες, το πήρε αυτός ο Μιχάλης και ο Παύλος, τώρα τον εμφύνει. Μιχάλης και ο Παύλος ήταν. Αλλά τώρα εδώ τελείωσε αυτό. Αδιαφορία. Πλήρω, ο καθένας δεν διαφέρει. Τίποτα, έτσι έχει γίνει. Εδώ από τον Δήμο το βλέπουν και φεύγουν. Έτσι είναι ένα ζουπέα που γυρνάει κάτι. Εδώ κάνει ένα σουλάτσο εδώ, χάμω, του λες εδώ χάμω, γιατί το κλείνεται. Στο Δήμο Αλίμου ανήκει. Στο Φαλήρο, όχι. Ναι. Ο Αλίμος είναι από εκεί και κάτω. Ωραία, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Αλλά σε αυτό καλά. Εδώ δεν πρόκειται να ανοίξει όταν θα βγει από εκεί ο ήλιος. Ναι, γιατί αυτό εδώ, όλα αυτά που μπήκαν τώρα, η άμμο αυτή μπήκε σε 2-3 χρόνια μέσα από εδώ. Ναι, από αυτό, αυτό δεν υπήρχε μέσα εδώ, από μπαίνανε καΐκια. Και αυτό και εκεί. Τα πλαινά εδώ, όταν φυσάει από εκεί η νοητιάς, μπαζώθηκε και μόνο του. Και τώρα περιμένουν αυτοί οι ξύπνοι όλοι, από τον νοητιά να το κλείσει όλο μόνο του. Για να σε χάσει. Α, μάλιστα. Οπότε δεν ενδιαφέρεται κανένας. Όσο θα αντιφερθεί εσύ κι εγώ, έτσι διαφέρονται και αυτοί. Αυτό κάποτε εκεί ήταν η ταβέρνα. Εκεί που είναι μια ταβέρνα. Ναι, κάπου... που είναι το Μεγράλο, το τελευταίο χτίριο ήταν ο Ζερί. Και εκεί όλο το πλαίμα, αυτό δεν υπήρχε παραλία, υπήρχε μόνο θάλασσα. Αλλά αυτό έγινε με τον καιρό. Έφερε η θάλασσα μέσα στα χαλίκια και τα έβαλε τώρα και πέρα και έμεινε παραλία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.